Τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκία σχολίασαν κάποιοι πολίτες της Αλεξανδρούπολης που επισκέφθηκαν τις πρωινές ώρες στην λαϊκή αγορά. Στο στόχαστρο τοποθετήσαν τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν και την πολιτική που ακολουθεί, μιλώντας παράλληλα για τις καθημερινές παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Σχολίασαν επίσης την πρόσφατη παρενόχληση του ελικοπτέρου του Πρωθυπουργού πριν την επίσκεψή του στο Αγαθονήσι. Λίγο δύσκολα τα βλέπω. Γιατί το λέτε αυτό? Ειδικά τελευταίες ημέρες εδώ κάποια κινητικότητα υπάρχει και δεν ξέρω πού θα βγει αυτό. Πρόσφατα που κυνηγήσαν τον Αποστολάκη που πήγε τώρα στην Αμερική. Αυτό με προβληματίζει. Τα τελευταία διάστημα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γενικά ακούμε κάθε μέρα τι γίνονται στις ειδήσεις. Πιστεύω έτσι θα συνεχιστεί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές που έχουν στην Τουρκία. Προσπαθούμε το δικό τους τρόπο να πυροδοτήσουν τις σχέσεις μας και εμείς από τη μεριά μας πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη στάση που κρατάμε, η ήπια στάση για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα καλό σημείο τη σχέση των δύο κρατών. Το περιστατικό το τελευταίο που παρενόφλησαν τον Πρωθυπουργό με τα δύο τα μαχητικά. Ήταν απαράδεκτο το. Κι άλλες φορές το έχουν κάνει και με υπουργούς Εθνικής Άμυνας. Δυστυχώς σε αυτό το σημείο είμαι κάθετος. Θα πρέπει να τηρήσουμε κάποια πιο δυναμική στάση σε αυτό για να μην ξαναέχουμε τα ίδια. Σκυλί που γαυγίζει λέει μην το φοβάσαι. Εκείνη τα σκυλιά τα ύπουλα δαγκώνουν. Που το βλέπει δεν μιλάει. Τάκ έρχεται από δίπλα και σε δαγκώνει. Το σκυλί που γαυγίζει, χτύπα το λίγο τα πόδια, θα φύγει. Αυτό γίνεται και με την Τουρκία. Ναι, αλλά τώρα μόλις πρόσφατα παρενοχλούσαν τον Πρωθυπουργό με το ελικόπτερο. Αυτά θα γίνονται συνέχεια. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν. Το θέμα είναι τι κάνουν. Τα λένε και τίποτα δεν κάνουν. Ναι, το ξέρω. Εγώ δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από τον τρόπο που τη χειρίζεται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Και με ενοχλεί το γεγονός ότι συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα. Τι έχετε να πείτε για όλες δηλαδή αυτές τις παραβιάσεις που γίνονται? Νομίζω ότι πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπου να, και η Αμερική κάπου να μπουν να κάνουν κάτι γι' αυτό, γιατί έχει καταντήσει μια άσχημη κατάσταση η οποία δεν διορθώνεται με τίποτα. Οι πολίτες μιλούν για ρήξη των σχέσεων με την Τουρκία, ζητώντας ακόμα και την παρέμβαση άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για την παρενόχληση του Πρωθυπουργού κάποιοι λένε ότι έπρεπε να είχαν καταρρύψει τα τουρκικά αεροσκάφη. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκ του χειρότερου δεν μπορούμε να πάμε. Το βρισκόμαστε στο χειρότερο. Τώρα είναι το χειρότερο, λέτε? Βέβαια. Γιατί έτσι όμως? Γιατί η δική μας δεν παίρνουν απόφαση. Ή θα κάνεις ή δεν θα κάνεις. Τώρα το να βγάζεις φωτογραφίες από το ελικόπτερο. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή? Έπρεπε να το συνεντεύουμε όλα δύο δικά μας, πρωτού πάει. Έπρεπε να το συνεντεύουμε όλα δύο δικά μας τα αεροπλάνα. Πρώτα μας κάνανε, το δεύτερο μας κάνουν και το έρχεται στον Πρωθυπουργό, που λείπει. Όποιος δεν μιλάει, την τρώει. Τι λέτε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καλά πάνε τα πράγματα? Ανάλογα, καθένας όπως το βλέπει. Εσείς πώς το βλέπετε? Πλευρά μου δεν πάει καλά. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί δεν φτάνει το οικονομικό. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω. Μόλις πρόσφατα κιόλας παρενοχλήσανε και το ελικόπτερο του Πρωθυπουργού, έτσι. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει, αλλά τι να κάνουμε. Τι έπρεπε να κάνουμε, λέτε? Να τα ρίξουμε. Αυτό έπρεπε.